Να τον καλημερίσουμε. Γεια σας κύριε Παρασκευά, καλημέρα. Καλημέρα, Κατερίνα. Μετά από αυτά, έχουμε και τα άλλα, αυτά που θα συζητήσουμε τώρα. Με έκαναν μέσα στα νεύρα σήμερα, αλλά τέλος πάντων θα προσπαθήσω να το ξεπεράσω. Να κάνω τις αναπνοές μου. Κύριε Παρασκευά, μετά και από την πρόταση που φαίνεται να έχουμε και την απόφαση ουσιαστικά για αναστολή των εκποιήσεων μέχρι τον Οκτώβριο, ευχαριστημένοι, ικανοποιημένοι και με το πακέτο των μέτρων που είδατε να βγαίνει προς τα έξω από την κυβέρνηση? Μα δεν είδαμε κανένα μέτρο. Θα μάθουμε σήμερα από την κυβέρνηση. Ναι, αυτά που ακούστηκαν. Αυτά που ακούστηκαν, ναι. Αυτά που γράφτηκαν. Για το ενίκιο εναντί δόσης, για να έχει πρόσβαση στο δικαστήριο, όλα αυτά. Αγαπητή Κατερίνα, να βγάλω έτσι μια γέφυρα με αυτά που είδα προηγουμένως, γιατί ως δικηγόρος βλέπω πάρα πολλά τραγελαφικά. Είναι ενδεικτικό μιας κατάστασης στην Κύπρο, ότι δεν υπάρχουν πρωτόκολλα λειτουργίας οτιδήποτε. Γιατί αυτό σχεδιάζουν όλοι. Και εννοώ ακόμα και αυτές τις επιτροπές που εξετάζουν, γιατί χειριζόμαστε στο γραφείο και αρκετές υποθέσεις τέτοιες, που όταν απορρίπτονται επιδόματα κλπ. Δεν υπάρχουν πρωτόκολλα. Δηλαδή, όταν κάποιος μπαίνει σε μια θέση, αυτό είναι τραγικό. Καλά, κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Έτσι φαίνεται. Δηλαδή, ακόμα και στο νοσοκομείο, τουλάχιστον στα δημόσια νοσηλευτήρια που γνωρίζω, γιατί το είχαμε κάνει και χρήση νηρής, υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Ναι. Όταν έρθει κάποιος ασθενής με κάποια συμπτώματα, που πρέπει, για παράδειγμα, μια κοπέλα που έχει με ένα γυναικολογικό πρόβλημα, θα της πρέπει οπωσδήποτε να της κάνουν, για παράδειγμα, τεστ εγκυμοσύνης. Γιατί υπήρξαν πολλές περιπτώσεις, για παράδειγμα, να φέρω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα, ναι. Που ήταν έγκυος η κοπέλα και κινδύνευσε ακόμα και η ζωή της ίδιας και του παιδί που δεν το ήξερε ότι ήταν έγκυος. Δεν το ήξερε ότι και ο φόρος μας. Και το γεγονός ότι για παράδειγμα ήταν έγκυος ήταν καθοριστικό για να μπορέσουν να καταλάβουν τι ακριβώς είχε. Το αναφέρω ως παράδειγμα γιατί έχω προσωπική γνώση για αυτό το γεγονότος που ήταν και σωτήριο για τη ζωή. Έτσι. Όσον αφορά τα λεωφορεία, ακόμη έναν τραγικό, τραγελαφικό. Προσωπικά είχα δημοσιεύσει φωτογραφία σε μέσο κοινωνική δικτύωση που είχε απίστευτη απήχηση, δεν το περιμένα τόσο πολλά. Γιατί ακριβώς απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Ένα ηλικιωμένο κύριο να κρατά μια συσκευή ιατρική μέσα στη Τσερίου και να κρατά πάνω σε μια ταπέλ, ένα στήλο που μέσα στη μέση του τρόμου, μέσα στο χώμα, το λεωφορείο. Άρα τώρα αυτά τα ηλεκτρικά λεωφορεία που βλέπουμε, τα υπερσύγχρονα, που ακόμη και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Γιατί εάν το ρεύμα το πιάνει με τη χρήση μαζούτ που πληρώνουμε εκατομμύρια εκατομμυρίων, η χρήση μαζούτ πετρέλαιο για να καίει και να παράγεται ρεύμα, είναι δώρο να δώρο το να έχει ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην Κύπρο. Έτσι. Ναι, αυτή τη στιγμή ειδικότερα που δεν έχουμε κοτό οτιδήποτε άλλο. Απολογούμε που ξεφεύγω απλώ. Όχι, εγώ προσπαθώ να βρω και φωτογραφία σα τώρα που την ανεβάσατε. Πού στο Facebook ήταν? Έχει καιρό, έχει καιρό. Ήταν πέρσι το Μάη και στο Facebook και στο. Εγώ θα τη βρω. Αλλά πάμε λίγο να πούμε. Μέχρι να τη βρω εγώ, εσεί πείτε μου έτσι μια πρώτη τουλάχιστον. Ήταν πέρσι το Μάη, ήταν περίπου 22 του Μάη. Μόλι είχε γεννηθεί το μωρό μα, το οποίο είναι στο. Επειδή να πάρω περαστικά, σταμάτησα σε ένα ζαχαροπλαστείο εκεί κοντά και βλέπω τον κύριο αυτόν, ο οποίος καθόλου αξιοπρεπής, αρνήθηκε, του ζήτησα να τον πάρω. Ναι. Και αρνήθηκε να τον πάρω. Θα πρέπει να μου τη στείλετε ξανά, γιατί δεν πάει πίσω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί. Ναι. Αλλά όπως και να έχει, θα ήθελα πάρα πολύ να δω αυτή τη φωτογραφία, να τη ξαναδείξουμε. Βεβαίως. Ωραία. Αναστολή εκποιήσεων μέχρι Οκτώβρη. Ναι. Και εδώ κάνω πάλι μια γέφυρα σε σχέση με αυτά που είπαμε προηγουμένως. Πάλι δεν υπάρχει ουσιαστική. Είναι όλα στον αυτόματο, να το πω έτσι, όσο πιο απλά μπορώ. Αυτό σχεδιάζουμε. Ειδικά για ένα τόσο τεράστιο ζήτημα που αφορά τις εκποιήσεις. Το νομοθετικό πλαίσιο που έγινε το 2018 ήταν μια βόμβα στα θεμέλια των δανειοληπτών, των δικαιωμάτων των δανειοληπτών. Εδώ και 5 χρόνια παραβιάζονται συστηματικά τα δικαιώματα. Ουσιαστικά δεν υπάρχει πραγματική, ουσιαστική, αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη, η οποία να σου απονέμει πραγματική θεραπεία. Έχει δώσει έναν υπερόπλο τόσο στις τράπεζες και τώρα πλέον στις εταιρείες εξαγοράς, που είναι αυτές οι οποίες πήραν όλα τα δάνεια. Το έχουμε ξαναπεί. Το 90% πλέον ανήκουν σε εταιρείες εξαγοράς και ουσιαστικά σε μία εταιρεία εξαγοράς, τη Θέμης. Η οποία ουσιαστικά παίζει μονότερμα, να το πω έτσι. Δηλαδή πλέον ό,τι θέλει κάνει. Και έχω πει πάρα πολλά παραδείγματα κατάχρησης αυτού του μέτρου. Έχω υποθέσεις στο γραφείο ακριβώς που εκκρεμούν αγωγές. Δεν έχουν καθοριστεί τα ποσά τα τελικά.
Και αρχίζουν μάλιστα και διαπραγματεύσεις ώστε να ξεβρεθεί λύση. Είναι προσωπική υπόθεση, όχι προσωπική, είναι υπόθεση την οποία χειρίζομαι εγώ προσωπικά, πελάτη μου. Και το τραγικό είναι ότι για ένα σπίτι αξίας 250.000 ευρώ, για μία νοφηλή 60.000 ευρώ παρακαλώ, ενώ είχαμε καταλήξει για να βρούμε λύση, στάλεγε επιστολή ΙΑ για να προβούσε πληστηριασμό. Τώρα σας μιλάω πριν περίπου 1,5 μήνα. Ήταν σοκ, ας πω αυτό. Δηλαδή κάθε φορά εκπλήττομαι, κάθε φορά προσπαθώ να δείχνω κατανόηση και κάθε φορά εκπλήττομαι. Επαναλαμβάνω, για ένα σπίτι, για μια περίπτωση δανείου 60.000 ευρώ που εκκρεμεί αγωγή ενώπιον του δικαστήριου από το 2017, έχουμε καταλήξει σε πρώτη φάση με τη συγκεκριμένη εταιρεία εξαγοράς. Παρόλα αυτά, το χώρισαν με διαδικασία πληστηριασμού. Ενώ δηλαδή βρήκατε την λύση που ενδεχομένως θα έφερνε ένα αποτέλεσμα για να μείνει εκεί το... Ενώ να ξοφληθεί το δάνειο, βρήκατε την λύση. Σας έστειλαν ότι... Προχώρησαν με πληστηριασμό. Μπήκε δικηγόρος κανονικά και εγώ έτρεχα, προσπαθούσα να περισσώσω την εισόδηση. Τελικά καταλήξαμε, αλλά αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι... Ναι, αλλά είναι η διαδικασία που μπαίνεις, δεν γίνεται να ξαφνικά να πηδάς επεισόδια. Ακριβώς. Και επίσης, επαναλαμβάνω, ουσιαστικά και εμείς οι δικηγόροι προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας για ό,τι καλύτερη λύση μέσα στα πλαίσια τα οποία μπορούμε. Ναι. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που υπάρχουν καταχρηστικές ρήτρες, υπάρχουν υπερχρεώσεις, οι οποίες δεν θα έπρεπε να επιβληθούν. Αλλά αυτά τα πράγματα δεν μπορούμε να τα πούμε ενώπιον της διαδικασίας, της fast track διαδικασίας που καθόρισε ο νόμος του 18. Και είναι αυτό το οποίο πραγματικά προσπαθεί να διορθώσει η Βουλή, που φαίνεται να έχει πλειοψηφία αυτή η πρόταση. Έτσι. Για να δούμε τι θα πούνε και σήμερα. Η κυβέρνηση, αγαπητή Κατερίνα, πάλι έρχεται κατόπιν πιέσεων και εξαναγκάστηκε να το κάνει αυτό το πράγμα. Ναι, άκουσα και εγώ χτες ο Υπουργός Οικονομικών να εξήγηλε ότι θα γίνει ένα στολίο μυστηριασμό μέχρι τον Οκτώβριο, που αυτό επαναλαμβάνω η προσωπική μου ως δικηγόρος, υπό την ιδιότητα μου ως δικηγόρος. Έχω περίπτωση, την οποία εχθές μάλιστα μιλούσαμε λειτουργό, ναι, και θέλουν να προχωρήσουν με πληστηριασμό. Μα αφού τους είπαν ότι θα παγωποιηθούν, θα σταματούν. Και συμφώνησαν. Η ίδια η Θέμης έχει ανακοινώσει ότι μέχρι το Σεπτέμβριο είναι από μόνη της, πάλι μετά τις πιέσεις που είχαν γίνει από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή, στην Κοινοβουλή που είμαστε και εμείς παρόντες, ναι, και είχαμε πείτες θέσεις μας, ναι, ο Σύνδεσμος Ποταλές Πρώτης Κατοικίας. Η ίδια η Θέμης είχε πει ότι εγώ δεν θα προβώ σε πληστηριασμό μέχρι το Σεπτέμβριο. Παρ' όλα αυτά, σας το λέω, έχω περίπτωση που θέλουν να προχωρήσουμε πληστηριασμό και μάλιστα ακόμη ένα πολύ σοβαρό, ναι, σημείο που δείχνει ότι είναι απίστευτη κατάχρηση. Περίπτωση η οποία εκκρεμεί ενώπιον διοικητικού δικαστηρίου δανειολήπτης, ο οποίος προσέφηκε στο διοικητικό δικαστήριο εναντίον της απορριπτικής του εστία. Κάτι το οποίο ήδη υπήρχε συμφωνία ότι εφόσον εκκρεμεί μια προσφυγή εναντίον του εστία, δεν μπορείς να προχωρήσεις με πληστηριασμό. Κατοχυρώνεται τουλάχιστον το δικαίωμα σου. Ωραία. Θέλω αυτό τώρα να κάνω λίγο τον συνήγορο της άλλης πλευράς. Δεν θα τα καταφέρω βέβαια μαζί σας, επειδή είσαστε είναι πολλά έξυπνος νομικός και κάνετε πολλά καλή δουλειά σας. Αλλά δεν θα καταφέρνα ποτέ να κάνω αυτό που κάνετε. Μπράβο σας. Αυτούς που εκπροσωπείτε, δεν θα μου πείτε ονόματα, διευθύνσεις κτλ., αλλά από αυτούς που εκπροσωπήσατε ή εκπροσωπείτε, είναι και κάποιοι οι οποίοι είναι αυτοί που λέγονται με μεγάλα φωτεινά γράμματα, με λαμπιόνια, στρατηγικοί κακοπληρωτές. Λοιπόν, εξαρτάται, θα πω κάτι. Εξαρτάται από τον κάθε δικηγόρο ή από τον κάθε επαγγελματία ο οποίος χειρίζεται τέτοιες περιπτώσεις. Ναι. Εγώ αν διαπιστώσω, για παράδειγμα, ότι έχω ενώπιον με έναν άνθρωπο ο οποίος φαίνεται, ναι, να έχει κακές προθέσεις, ο ίδιος προσπαθεί να καταχραστεί τα όποια δικαιώματα έχει και να ξεγελάσει το σύστημα, να το πούμε έτσι. Ναι. Προσωπικά, εγώ τώρα μιλώ προσωπικά ως δικηγόρος και ως γραφείο, ναι, του εξηγώ πάρα πολύ καλά ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να... Πρέπει να βρεις μια πραγματική λύση και δεν είναι αυτός ο σκοπός να ξεγελάσεις το σύστημα για να κερδοσκοπήσεις κι εσύ, έτσι. Ναι. Γιατί υπήρχαν περιπτώσεις, ναι, θα το πω. Για παράδειγμα, αν ήρθε ένα άνθρωπο σπίτι 350 τετραγωνικά, το έχω ξαναπεί. Δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω ήταν 400.000 σε ένα χωριό μέσα στη φύση κλπ. Έχει από το 12 να πληρώσει και μου λέει, καλά, του λέω, αφού ήταν πριν το κούρεμα. Μα έχει και από το 12. Τώρα αυτή η ιστορία είναι το 19. Ναι. Και σε προθέσει σου να πληρώνουν 100 ευρώ το μήνα.
Δηλαδή, ένα άνθρωπο ο οποίο. Του λέω εντάξει, να πάω να, αυτό, να σου δει ο γαλλικό. Εγώ πρέπει να το αμυνό σπίτι σου. Δηλαδή, αυτό το λέω έτσι λίγο χαριτωμένο, αλλά είναι. Είναι μια πραγματική ιστορία, έτσι, για να είμαστε και λογικοί. Η πλειοψηφία των συμπολιτών μας, αγαπητή Κατερίνα, προφανώς είναι άνθρωποι επαγγελματίες, οικογενειάρχες, οι οποίοι προσπαθούν να προστατεύσουν την κατοικία τους. Και αυτούς που τους ξέρετε ότι είναι κακοπληρωτές, στη δική σας την περίπτωση συγκεκριμένα, αφήνετε το προσωπικό συμφέρον, γιατί πληρώνεστε για να το κάνετε αυτό. Θα πω και κάτι άλλο. Υπάρχουν δυστυχώς τουλάχιστον κακοί σύμβουλοι. Κακοί σύμβουλοι σε όλα τα επαγγέλματα. Δηλαδή, ανθρώποι οι οποίοι τους υπόσχονται ότι κάμε αγωγή και να σε κανονίσω, και με πληρώνεις. Εγώ έχω περίπτωση ακριβώς από το 2015 αγωγές, έγιναν αγωγές, μην πληρώνεις και να γίνει κάτι μαγικό, φανταζόμαι, δεν ξέρω πώς το αντιληφθήκα αυτοί όλοι. Και στο μεταξύ, το επιτόκιο σε σκοτώνει. Και εκεί που θα μπορούσες, ας πούμε, να έβρεις μια λύση το 2015 ή το 2016 με έναν ποσό της τάξης των 200.000 κλπ. Έρχεσαι το 23, η τράπεζα προφανώς, η εταιρεία εξαγοράς ζητά εξωφρενικά ποσά τα οποία προφανώς κανείς δεν μπορεί να ανταποκριθεί και θα πρέπει οι δικηγόροι, εμείς ας πούμε, οι οποίοι προσπαθούν να βρούμε μια λύση, να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα. Εντάξει, να μην πούμε και στο ότι οι εταιρείες εξαγοράς έχουν αγοράσει εξευτελιστικές τιμές, το έχουμε πει επανειλημμένως. Ναι, αυτό το ξέρουμε. Το 20% θέλουν να βγάλουν τα υπερκέρδη. Άρα αυτό είναι δυστυχώς όλο αυτό το μπάχαλο, απολογούμε, γιατί, αλλά είναι μόνο αυτό το οποίο μπορώ να περιγράψω. Το τι συμβαίνει στο πλαίσιο των νομικών, των νομοθετικών, ακόμα και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα δικαστήρια, εξυπηρετεί αυτά όλα. Δηλαδή, όταν ένας πολίτης δεν γνωρίζει εκ των προτέρων, γνωρίζει τα δικαιώματα του, τα οποία δεν τον προστατεύουν ουσιαστικά. Δηλαδή, ένας αναλήπτης δεν μπορεί να προβάλλει τους πραγματικούς ουσιαστικούς του ισχυρισμούς ότι κοίταξε, δεις, εδώ υπάρχει η καταχρηστική ρήτρα. Δεν έπρεπε να επιβληθεί αυτό το επιτόκιο. Είχε βγάλει ο Χρηματοοικονομικός Επιτρόπος ακριβώς το θέμα των 360-365 ημερών που επιβαλλόταν, ενώ δεν έπρεπε να υπάρχει ανακεφαλαιοποίηση δύο φορές το χρόνο. Υπάρχαν πάρα πολλά πράγματα. Τα οποία δυστυχώς υπήρχε πρόβλημα ακόμη και να τεθούν ενώπιον δικαστηρίων. Η Κύπρος είναι τελευταία στον πάτο αυτού που ονομάζεται πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Ένα γυρό να έρθεις, αγαπητή Κατερίνα, όπως θα πάει στη σχολή τυφλών, έλα και στο επαρχιακό δικαστήριο Λευκοσίας να δεις ένα όμορφο ρολόι. Το έχω βάλει και αυτό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που εξέμεινε από τη δεκαετία του 2000. Το οποίο έχει αριθμό, ένα ρολόι τώρα, που είναι δεικτικό αυτό το πράγμα. Το ότι τα έπιπλα του δικτυακέ εγκαταστάσει του επαρχιακού δικαστηρίου Λευκοσία είναι τουλάχιστον. Δεν στάζει κιόλα. Αυτό δεν είναι που στάζει. Το ρολόι είναι ένα ρολόι, όχι, είναι μάλιστα διαφημιστικό. Τα δικαστήρια εδώ στη Λευκοσία. Τα δικαστήρια, όποτε βρέχει, εμείς οι δικηγόροι δεν μπορούμε να μετακινηθούμε. Είσαστε με ομπρέλα, φαντάζομαι, μέσα. Είναι τραγικά τα πράγματα. Ναι, ναι. Το ανώτατο δικαστήριο βάλουν σύκλες από κάτω. Ναι. Είναι τραγικά. Είναι γενικότερα, αγαπητή Κατερίνα, είναι ένα θέμα το οποίο φανερώνει τουλάχιστον ελλειπή σχεδιασμό. Τουλάχιστον δεν υπάρχουν άνθρωποι, φαίνεται, οι οποίοι να θέλουν να πάρουν πρωτοβουλίες για να επιλύσουν προβλήματα και να μην δημιουργούνται εκ νέου. Όλοι βολεύονται, εκ του ασφαλούς κάνουν δηλώσεις. Εντάξει, φυσικά τώρα κάνουμε μια ευρύτερο σχόλιο. Όχι, το συζητάμε λίγο, είναι στην επικαιρότητα και ύστερα από 2-3-24 βγαίνει κάτι άλλο και χώνεται το ένα και μένουμε στο άλλο. Καταλαβαίνω όλοι. Όταν δικτυακές εγκαταστάσεις, όταν υπάρχουν δικαστές οι οποίοι είναι νεαροί δικαστές, οι οποίοι δεν είχαν γεννηθεί και οι καρέκλες οι οποίοι κάθονται ως δικαστές είναι πριν να γεννηθούν. Τη δεκαετία του 80, δηλαδή μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις. Όταν αυτά τα απλά τα θέματα στο επαρχιακό δικαστήριο Λευκοσίας. Υπάρχουν έπιπλα, σπασμένα, το τεκλί, κάτι air condition που θυμώ εγώ που ήμουν μωρό, το οποίο είναι της δεκαετίας του 80, μέσα στις αίθουσες οι οποίες δεν λειτουργούν. Αυτά είναι πολύ απλά θέματα, τα οποία δεν ασχολείται κανένα να τα επιλύσει. Πώς περιμένουμε να επιλυθούν τόσο σημαντικά ζητήματα όσο την ουσιαστική πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Και θα κλείσω κι εγώ με ένα παράδειγμα, το πιο απλό που μου έρχεται τώρα στο μυαλό. Καλέ. Το Υπουργείο Εργασίας, εκεί που στεγάζεται το κτίριο, έπρεπε οι άνθρωποι που μέσα να φύγουν εδώ και χρόνια, γιατί είναι δημόρροπο. Τα σίδερα φαίνονται. Και εκεί μέσα είναι ο Υπουργός της Εργασίας του Ευρωπαϊκού Κράτους, που λέγεται Κύπρος, και, και άλλοι πόσοι, 100, 200, δεν ξέρω κι εγώ, πόσοι υπάλληλοι που κάθε μέρα πάνε στη δουλειά τους σε αυτό το κτίριο. Τελεία. Και επίσης,
το έχει βγάλει ο Γενικός Ελεκτής, το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το Οικογενειακό και Εργατικό Δικαστήριο, το οποίο μετακινήθηκαν από το 2013 και ναι. πληρώνουμε ένα εκατομμύριο το χρόνο σε ενίκεια, ενώ υπάρχουν τα κτίρια ναι. στο χώρο, είναι παράνομο. Το 2012 ήταν μέσα η πολεοδομία, Το, επαναλαμβάνω, η πολυκατοικία είχε εγκαταληφθεί, είναι μόνο το Οικογενειακό και το Εργατικό Δικαστήριο, δεν υπάρχει τίποτα άλλο, ήταν η Επιτροπή και η Αγοράση και η οποία έφυγε. Το 2012 ήταν η πολεοδομία μέσα σε ένα κτίριο το οποίο ήταν παράνομο, είναι παράνομο και πάμε εμείς και δικάζουμε μέσα σε γραφεία, αγαπητή Κατερίνα. Παράνομοι κι εσείς. Πρέπει θα εκπροσωπείτε τον εαυτό σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά κύριε Παρασκευά. Γεια σας, Μιλήσαμε για οτιδήποτε άλλο εκτός δεν έχει να κάνει. Την πήραμε την ουσία. Η ουσία είναι μία. Αν δεν φύγουμε με τη μετριότητα, δεν γίνεται τίποτα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ γεια σας. Πω, Παναγία.